Μιλάμε για καιρικές συνθήκες. Ξέρετε, καιρικές συνθήκες, κίνδυνος, όχι μόνο για το περιβάλλον και για τις πυρκαγιές, όχι μόνο για τα ζωάκια μας και τα δεσποτάκια μας και το πώς πρέπει να τα βοηθήσουμε σε συνθήκες καύσωνα, αλλά και για τα φυτά μας, για τους κήπους και τις βεράντες μας. Εκεί θα εστιάσουμε τώρα χρήσιμες συμβουλές προφύλαξης σε περιόδους ζέστης. Πάμε στην κυρία Αλεξία Κανακάρη, είναι γεωπόνος και μέλος του Geoted. Καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλο, μια χαρά, εσείς? Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να πιάσουμε ένα ξεχωριστό εναλλακτικό θεματάκι λίγο, με χρηστικές συμβουλές και προτροπές στους λεθεατές μας, οι οποίοι, ξέρετε, βγαίνουν στα φυτόρια, προμηθεύονται φυτά, από την άνοιξη και μετά βέβαια, για να γεμίσει η καρδιά μας και να αλλάξει η ψυχολογία μας, αλλά ίσως καμιά φορά τους συμπεριφερόμαστε λάθος. Με αποτέλεσμα η αρχική εφορία και έτσι το χαμόγελο να το διαδέχεται η απογοήτευση. Για να μην απογοητευτούμε λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε? Ισχύει όντως, έτσι όπως τα λέτε είναι. Παρόλα αυτά θα πρέπει να τα φροντίσουμε τα φυτά όπως φροντίζουμε τα ζώα μας, όπως είπατε, όπως φροντίζουμε οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να φροντίσουμε και τα φυτά μας, ειδικά σε συνθήκες στρες που είναι οι συνθήκες των υψηλών θερμοκρασιών που έχουμε αυτή τη στιγμή, και όχι μόνο υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες συνοδεύονται από βοριάδες, οι οποίες ξεραίνουν ακόμα περισσότερο την ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα τα φυτά να στρεσάρονται ακόμα περισσότερο. Κάθε φυτό... Γι' αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να τα βοηθάμε. Κάθε είδους, κάθε φυτό έχει τη δική του ξεχωριστή διαχείριση. Δηλαδή, όταν αγοράζουμε ένα φυτό, μία γλάστρα, μήπως θα πρέπει να ρωτάμε και το γεωπόνο ή τον άνθρωπο εκεί του καταστήματος επιχείρησης, πώς πρέπει να το προφυλάξω? Φαντάζομαι άλλα θέλουν ήλιο, άλλα δεν θέλουν. Φυσικά, φυσικά. Απευθείας από την αρχή, από τη στιγμή που αγοράζουμε ένα φυτό, πρέπει να γνωρίζουμε αν είναι φυτό για ηλιοφάνεια, σε πλήρη ήλιο, σε ημισκιά, σε σκιά. Και οι περισσότεροι πελάτες ρωτάνε, μας ζητάνε φυτά για συγκεκριμένη θέση. Από εκεί και μετά, αναλόγως τη θέση του φυτού, είναι και ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να του συμπεριφερθούμε και στις υπόλοιπες φροντίδες που αφορούν το φυτό, το πότισμά του, τη λίπανση που θα του κάνουμε, όλα αυτά επηρεάζουν. Μάλιστα. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίζουμε και τα φυτά μας σαν ένας ζωντανός οργανισμός, όπως είναι βέβαια. Καλύτερο ακριβώς να βάζουμε ένα μέτρο στις αγορές για να είναι διαχειρίσιμη και η κατάσταση. Αυτό έχω να πω εγώ. Ισχύει, γιατί τα τελευταία χρόνια υπερβάλλουμε λιγάκι και σε μια προσπάθεια να είμαστε και στο κλίμα μιας πιο εναλλακτικής προσέγγισης όλων των πραγμάτων και λόγω της κλιματικής αλλαγής, θα πρέπει να έχουμε ανθεκτικά, να χρησιμοποιούμε ανθεκτικά φυτά και στους κήπους μας και στα μπαλκόνια μας, να φροντίσουμε να είναι φυτά τα οποία λίγος πολύ είναι προσαρμοσμένα στο δικό μας το περιβάλλον, το κριτικό, ναι, στο μεσογειακό κλίμα, και να αποφεύγουμε φυτά που έρχονται από βόρειες χώρες και προσαρμοσμένα σε πιο κρύα κλίματα, ώστε και περισσότερο να τα διατηρούμε στις γλάστρες μας, αλλά και η φροντίδα που θα χρειάζονται να είναι λιγότερη, να μην απαιτούν τόσο πολύ μεγάλη φροντίδα. Θα κάνω λίγο τη διαφορά και θέλω να κλείσουμε και να εστιάσουμε σε ένα φυτό, σε μία γλάστρα που έχει την τιμητική της το καλοκαίρι σε κάθε ελληνικό και κρητικό κήπο και βεράντα. Στους βασιλικούς λοιπόν. Δεν νομίζω να υπάρχει σπίτι αυτή τη στιγμή που να μην έχει ένα βασιλικό. Τι πρέπει να προσέξουμε λοιπόν αυτό το διάστημα? Και αν τα είδη τα διαφορετικά του βασιλικού, γνωρίζουμε για τον αθάνατο, τον πλατύφυλλο, έχουν διαφορετική προσέγγιση? Λίγος πολύ όλοι οι βασιλικοί έχουν την ίδια προσέγγιση. Παρ' όλα αυτά, αυτό που λέμε εμείς αθάνατος βασιλικός στην Κρήτη είναι ένα πολύ ανθεκτικό είδος βασιλικού, και γι' αυτό κάπου και προκύπτει και το όνομά του φυσικά. Και είναι και ένας βασιλικός ο οποίος αντέχει είναι πολύ ετής. Παρόλο που μπορεί λίγο να ταλαιπωρηθεί το χειμώνα, θα τον έχουμε και την επόμενη άνοιξη. Όλοι όμως οι βασιλικοί θέλουν περίπου τις ίδιες φροντίδες. Τους αρέσει ο ήλιος, αλλά η πλήρη έκθεση στον ήλιο πιθανόν λίγο να τους ταλαιπωρήσει. Επομένως, στις πολύ ζεστές μέρες θα πρέπει να τους φωτίσουμε λίγο περισσότερο. Λίγο πριν έρθει το μεσημέρι, πριν τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες, να έχουμε φροντίσει να έχουμε ενυδατώσει το φυτό. Και αφού έρθει το απόγευμα και έχει περάσει πολύ ζέστη, πάλι να του δώσουμε λίγο νεράκι και να το δροσίσουμε.
Αυτός είναι ένας κανόνας που πρέπει να ακολουθήσουμε σε όλα τα φυτά που έχουμε στον κήπο ή στη βεράντα μας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Λείπασμα ενδείκνυται στην περίπτωση του βασιλικού. Φυσικά. Όπως εμείς θέλουμε να φάμε, πρέπει να φάνε και τα φυτά. Όλα τα φυτά λοιπόν, καλά θα κάνουμε να τους βάζουμε λίγο λείπασμα με τη συμβουλή του γεωπόνου, μικρές ποσότητες, καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, 1 με 2 φορές την εβδομάδα, αναλόγως πόσο πολύ θέλει κάποιος να φροντίσει τα φυτά του. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή περίοδο, καλό καλοκαίρι να έχουμε με όμορφες μυρωδιές στις βεράντες μας. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.